όσο πλησιάζουν οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, κύριε Σασοπούλου, θα έχουμε αυτή την αντιπαράθεση, την ψεύτικη κατά την εκτίμησή μας, και όπως έχει δείξει και η πείρα μέχρι τώρα, γιατί στα κρίσιμα ζητήματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχουν μία συμφωνία. Αυτό έχει αποδείξει η πρακτική όλη αυτή την περίοδο της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν συμφωνήσει στα κρίσιμα ζητήματα. Θέλετε να πούμε εδώ για τους πληστηριασμούς που είναι ζήτημα της επικαιρότητας, στις 700.000 πληστηριασμοί οι οποίοι είναι μπροστά μας, είναι κοινό πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε αυτούς τους νόμους κάθισε ο Άριος Πάγος και έβγαλε την απόφαση. Είναι μία μίξ από τους νόμους του 2003 του ΠΑΣΟΚ, του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους δύο νόμους, και όντως. Το πτωχευτικό δίκαιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτούς τους νόμους, λοιπόν, βγήκε η απόφαση αυτή, όπου οι σέρβισσες, τα κοράκια δηλαδή, μπορούν να κάνουν τους πληστηριασμούς. 700.000 άνθρωποι δεν έχουν καμιά δουλειά με αυτά τα κόμματα και πρέπει να σταθούν απέναντί τους, όποια και αν είναι αντιπαράθεση. Αυτές οι 700.000. Δεν είναι κουκουέ, αλλά το κουκουέ οργανώνει την αλληλεγγύη. Ναι. Αυτό στέκεται απέναντι στους πληστηριασμούς, ενώ οι άλλοι τους κάνουν, κύριε Παπαδόπουλο. Το ΚΚΕ την προηγούμενη εβδομάδα, διορθώστε με, κατέβασε πρόταση νόμου συγκεκριμένη για τους και την απέρριψα. Την απέρριψα. Συγκεκριμένη. Ο λαός, κύριε Παπαδάκη. Ο λαός, κύριε Παπαδάκη, ζει τη δημοκρατία με τις απολύσεις. Ζει τη δημοκρατία με τους πληστηριασμούς, ζει τη δημοκρατία με τις εξώσεις, ζει λοιπόν τη θεατορία του κεφαλαίου, η οποία είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Σήμερα συζητάμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το θέμα των πληστηριασμών. Ο κύριος Τσίπρας προχθές είπε ότι σε καμία ευρωπαϊκή πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν. Και 25.000 είναι λίγοι. 25.672. Δεν μιλούσε για πρώτη κατοικία. 25.000 και για πρώτη κατοικία. Και για πρώτη κατοικία. Γιατί εμείς, κύριε Τριανταφυλλίδη, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε, να οργανώσουμε την αλληλεγγύη. Για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Όχι για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Επειδή λοιπόν παρεμβαίνει να τον ολοκληρώσω λοιπόν. Δηλαδή, μισό λεπτό, στον Παταχτσί μπορεί να γίνει πληστηριασμό, κύριε Κατσότη. Την Νέα Δημοκρατία, ο πρώτο Παταχτσί. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εμεί δεν μιλάμε για τον Παταχτσί. Μιλάμε για αυτού. Μιλάμε για αυτού. Μιλάμε για αυτού. Πάτε τελειώσω. Σα παρακαλώ δηλαδή. Μιλάω ο κύριος Κατσότης. Τι θέλετε, μιλάω πάνω σας. Όχι για την λοιπόν, σας παρακαλώ. Από τον κύριο. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν το ζήτημα των ευάλωτων οικογενειών. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται ευάλωτος κάποιος όταν χάνει τη δουλειά του, όταν ο μισθός του γίνεται ο μισός ή και παρακάτω, όταν λοιπόν εδώ υπάρχει μερική απασχόληση, υπάρχει το ορομίσθιο όπου απολύεται. Αυτό λοιπόν είναι ευάλωτος. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια είναι πολλοί αυτοί που είναι ευάλωτοι. Δεν μιλάμε λοιπόν για τους παταχτσίδες. Αυτοί είναι πολύ εύκολο να τους δουν. Όμως εδώ παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Μάλιστα. Αυτού που δεν μπόρεσε να πληρώσει τη δόση. Αυτό πρέπει να πληρώσει. Που δεν μπορεί. Λίνα. Και αυτό δεν προστατεύεται. Και απορρίψαν την πρόταση, απορρίψαν την τροπολογία που κάναμε εδώ προχθές για πολλωστή φορά. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.